Καλημέρα κύριε Κατηφέ. Καλή σας ημέρα, εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Είμαστε λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι. Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί για την έλευση του τέταρτου κύματος πανδημίας. Η βούληση της κυβέρνησης είναι φέτος, μετά από 2 χρόνια, να κυλήσει και η σχολική και η ακαδημαϊκή χρονιά ομαλώς, με διαζώσεις μαθήματα. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα έλεγα ότι είναι λιγότερο αυστηρά σε γενικές γραμμές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, αλλά αυτό συμβαίνει σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας εξαιτίας της εμβολιαστικής εκστρατείας και της αλλαγής των επιδημιολογικών και γενικότερα υγειονομικών δεδομένων. Υπάρχει προτροπή καθαρά από την επιστημονική κοινότητα, ακούσαμε και νωρίτερα εδώ με τους ακροατές μας την Μαρία Θοδωρίδου να το λέει, ότι να εμβολιαστούν τα παιδιά που βρίσκονται στην ηλικία 12 με 10, που είναι 12 έως 17 ετών, διότι μπορούν να νοσήσουν 10 φορές, είναι πιθανό 10 φορές περισσότερο να νοσήσουν σε σχέση με ένα εμβολιασμένο παιδί. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, μετά το μακροσκελή πρόλογο, τι εικόνα έχετε εσείς ως πρόεδρος, ως συνομοσπονδία γονέων μαθητών, για το πώς βλέπουν οι γονείς τον εμβολιασμό, αν προχωρούν στον εμβολιασμό ή επιλέγουν τα self-test. Κοιτάξτε να δείτε. Αντικειμενικά ξεκινάει μια νέα σχολική χρονιά και ας μας επιτραπεί να πούμε είναι η τρίτη σχολική χρονιά με πανδημία. Πράγμα που σημαίνει ότι ήταν απαραίτητο ή είναι απαραίτητο ή υπήρχε χρόνος να παρθούν ουσιαστικά μέτρα. Συνολικότερα για να προληφθεί, αν το θέλετε, η υπερμετάδοση μέσα στα σχολεία. Και όταν μιλάμε για ένα τέταρτο κύμα πανδημία, από τα στοιχεία έχει φανεί ότι οι περισσότερο ευάλωτες είναι οι νεαρότερες ηλικίες. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και ανησυχία στους γονείς γύρω από το ζήτημα του εμβολιασμού. Και αν το θέλετε, επίσης εξ αρχής εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης, έγκαιρη επιστημονική ενημέρωση και για το ζήτημα του εμβολιασμού με ευθύνη του ΕΟΔΗ, με ευθύνη σχολιατρικής υπηρεσίας, ώστε πριν τον εμβολιασμό κάθε μαθητή πραγματικά να υπάρχει πρόληψη και για την υγεία του. Η επιστημονική κοινότητα, συγγνώμη για τη διακοπή, η επιστημονική κοινότητα λέει ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές. Δεν πρέπει να φοβούνται οι γονείς. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να... Επειδή πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Ναι. Εμείς μιλάμε ότι με ευθύνη του ΕΟΔΗ ή αν θέλετε πώς τα κέντρα υγείας είναι διασυνδεδεμένα με τα σχολεία, ώστε να υπάρχει, αν το θέλετε, αυτό που λέμε για να σπάει και ο φόβος, η αγωνία που έχουν οι γονείς, να υπάρχει ουσιαστική ενημέρωση και παρακολούθηση του μαθητή μετά το εμβόλιο. Και το λέμε αυτό με την έννοια, ξέρετε, πολλές φορές περιορίζουμε το θέμα αν θα εμβολιαστεί ή αν δεν θα εμβολιαστεί ένας μαθητής, αν θα εμβολιαστεί ή όχι κάποιος εκπαιδευτικός, που ξέρετε είναι εύκολο να μπαίνουμε σε αυτοματισμούς, να μπαίνουμε σε διαιρέσεις μεταξύ μαθητών, γονιών και να δίνεται ένα πολύ καλό άλοθη για όλα τα, για το σύνολο των μέτρων που δεν έχουν παθεί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξέρετε το εμβόλιο από μόνο του δεν αρκεί. Και γιατί το λέμε ότι το εμβόλιο από μόνο του δεν αρκεί? Γιατί δεν αρκεί όταν εδώ και 3 χρόνια, για παράδειγμα, ως μέτρο πρόληψης εμείς διεκδικούμε αραίωση των μαθητών ανά τμήμα και θα ξεκινήσουμε τη νέα σχολική χρονιά με 25 και 27 τμήματα. Το εμβόλιο ή αν το θέλετε το self-test ή η μάσκα από μόνοι τους, που είναι αναγκαία μέτρα, δεν αρκούν όταν, για παράδειγμα, δεν υπάρχει επαρκές και μόνιμο προσωπικό καθαριότητα. Πώς μπορούν να αρκούν όταν με τα νέα πρωτόκολλα δεν υπάρχει καν, αν το θέλετε να το πω έτσι απλά, πρόβλεψη ότι όταν σε ένα τμήμα θα υπάρχει κρούσμα, που πλέον το τμήμα θα κλείνει όταν θα υπάρχουν κρούσματα στο 50%. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον θα μιλάμε για υπερμετάδοση του ιού. Ενώ το ζήτημα είναι να προληφθεί ο ιός. Δεν υπάρχει καν πρόβλεψη για απολύμανση της αίθουσας. Ναι, αυτά τώρα που λέτε, γίνεται... αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα.
Μάλλον ολοκληρώστε, γιατί σας διέκοψα και θα σας πω τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι, για παράδειγμα, δεν υπάρχει, όχι απλά δεν υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση της χρηματοδότησης στις σχολικές επιτροπές, ώστε να υπάρχουν και όλα τα αναγκαία μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας στα σχολεία, αλλά αν το θέλετε, ακόμα και για τα υλικά που χρειάζεται να πάρουν οι μαθητές, γιατί ξέρετε, όλοι συζητάμε και λέμε έρχεται κύμα ακρίβειας, κύμα ανατιμήσεων. Ξέρετε τι σημαίνει για έναν γονιό ο Σεπτέμβρης και η σχολική λίστα. Και πόσο αυξημένη θα είναι τώρα. Είμαι γονέας και το ξέρω. Ακριβώς. Είναι ένα σύνολο και μία γκάμα, αν το θέλετε, ζητημάτων. Και γι' αυτό εμείς ζητάμε και απαιτούμε αυτό που λέμε δωρεάν, μαζικά, επαναλαμβανόμενα τεστ μέσα στα σχολεία, με κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Έρχεται τώρα η πολιτεία επικουρούμενη από την επιστημονική κοινότητα και λέει ότι όλα αυτά οι κίνδυνοι, τα ενδεχόμενα, οι ανησυχίες που λέτε, με τον εμβολιασμό περιορίζονται. Και γι' αυτό σας ρώτησα εξ αρχής αν οι γονείς, εσείς από την εικόνα που έχετε ως πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των παιδιών τους, προκειμένου να περιορίσουν τις πιθανότητες υπερμετάδοσης του ιού. Αυτό. Τι εικόνα, στο τέλος δηλαδή, τι εικόνα έχετε, ότι προχωρούν οι εμβολιασμοί, έχετε κάποια εικόνα να μας δώσετε? Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι προχωρούν με αργούς ρυθμούς. Ναι. Έχετε κάποια νούμερα, κάποια στοιχεία συγκεκριμένα? Σαν συνομοσπονδία δεν έχουμε κάποια στοιχεία. Αλλά τα στοιχεία που υπάρχουν στη δημοσιότητα φαίνεται ότι είναι κοντά στο 10%, αν θυμάμαι καλά, που είχα διαβάσει. Ναι. Αυτό είναι κοντά στο 10%, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Κοντά στο 10% το κομμάτι, ναι. Και φαίνεται ότι ακόμα υπάρχει αρκετός φόβος, αρκετή αγωνία στους γονείς. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ χρειάζεται μια πιο, αν το θέλετε, συγκεκριμένη ενημέρωση. Πέρα από αυτή που παρέχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φιλοξενώντας επιστήμονες. Ναι. Επιτέλους, μετά από 3 χρόνια πανδημία μέσα στα σχολεία, γιατί μιλάμε, όπως είπαμε, για τρίτη σχολική χρονιά, και ας με επιτραπεί η εκφράση να πούμε ότι δεν θα είναι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, όπως λέμε κάθε φορά. Θα είναι μια χειρότερη σχολική χρονιά. Η κυβέρνηση είχε το χρόνο να πάρει ουσιαστικά μέτρα, και μέτρα που ζητάνε οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, ναι, οι ίδιοι μαθητές εδώ και 3 χρόνια. Ναι, το θέμα τώρα της αρέωσης των μαθητών να είναι λιγότερα παιδιά μέσα στην τάξη είναι ένα δύσκολο ζήτημα τώρα, για να είμαστε λίγο και ρεαλιστές. Βέβαια, είχε δεν το χρόνο, όπως λέτε. Ξέρετε, δεν και, είναι καθόλου δύσκολο. Και επειδή είχα και μια συνέντευξη χθες. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Ναι. Και σας το λέω αυτό γιατί δεν είναι καθόλου δύσκολο, γιατί υπάρχουν πάνω από 2.500 σχολικές μονάδες που τα προηγούμενα χρόνια έχουν κλείσει. Πώς μπορεί να είναι δύσκολο όταν αντί να αραιώνουν οι μαθητές, αυτή την περίοδο συγχωνεύονται τμήματα και αυξάνονται οι μαθητές. Μάλιστα. Ως αποτέλεσμα της έλλειψης πρόσληψης εκπαιδευτικών. Ξέρετε, δεν είχαμε το χρόνο, δεν είχε μάλλον η κυβέρνηση το χρόνο να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την πρόληψη και για να μην γίνουν τα σχολεία εστίες υπερμετάδοσης, αλλά είχε το χρόνο με κλειστά σχολεία να περάσουν νομοσχέδια που κάνουν χειρότερη δημόρφωση των παιδιών μας. Για να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Γιατί υπάρχουν αυτά τα ζητήματα συνολικά που ανησυχούν πραγματικά τους γονείς. Θα φέρω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή, πόσο πρόβλημα είναι να αραιώσουν οι σχολικές μεταφορές. Με περισσότερα λεωφορεία. Προφανώς είναι οικονομικό το ζήτημα. Δεν χρειάζεται περισσότερο προσωπικό και περισσότερα ουσιαστικά περισσότερες πιστώσεις από το κρατικό προϋπολογισμό. Εγώ κρατάω αυτά που είπατε, κύριε Κατηφέ. Ούτως ή άλλως θα έχουμε τη δυνατότητα και τις επόμενες ημέρες να συνομιλήσουμε. Κρατάω 3 πράγματα. Ότι χρειάζεται ουσιαστική ενημέρωση για να πιστούν οι γονείς για τον εμβολιασμό. Ότι χρειάζεται να παρακολουθούνται οι μαθητές που έχουν εμβολιαστεί μετά την λήψη των δόσεων του εμβολίου. Και σε ό,τι αφορά το πάγιο αίτημα εδώ και 2 χρόνια για αραίωση των μαθητών και για τμήματα με λιγότερους μαθητές, κρατάω το αριθμητικό στοιχείο που μας δώσατε. 2.500 σχολικές μονάδες έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν είναι και τόσο εκτός πραγματικότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατηφέ, για αυτή την πρωινή συνομιλία.